ΚΚΕ αυτό το καιρό ιδιαίτερα εντείνει την εκστρατεία πολιτικής ενημέρωσης του λαού μας. Μέσα στα πλαίσια αυτά και η επίσκεψή μας εδώ στην Ακριτική Καστοριά, με σκοπό να αποκαλύψει την αιτία και τους ενόχους για τα όσα τραβάει ο λαός μας, αλλά και για τόσα ετοιμάζω στο λαό μας και τα οποία κατά την άποψή μας είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν είναι μόνο τα μνημόνια, τα οποία τα ζήσαμε και δυστυχώς θα συνεχίσουμε να τα ζούμε και μετά από την τυπική λήξη του τρίτου μνημονίου, τον Αύγουστο του 2018. Ήδη έχουν προνομοθετηθεί αντιλαϊκά μέτρα για πολλές δεκαετίες μπροστά. Αλλά είναι και οι κρίσιμες περιστάσεις των τελευταίων ημερών και εβδομάδων και ωρών, θα λέγαμε, με την κλιμάκωση της ένδρασης από πλευράς της Τουρκίας με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αιγαίο, με πρόσφατο το επεισόδιο του εμβολισμού του πλοίου μας του λιμενικού στα Ήμια, με το κρυζάρισμα των συνόρων στο Αιγαίο, με την προσπάθεια κρυζαρίσματος, αλλά βέβαια και το ζήτημα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων, το οποίο έχει πάει να χωρίσει σε δύο στρατόπεδα το λαό μας, το ένα με την λογική της λύσης της ονοματοδοσίας αυτής της χώρας και το άλλο, στο οποίο βεβαίως προστατούν αντιδραστικές εθνικιστικές δυνάμεις. Αυτό δεν αφορά το λαό που συμμετέχει στα συλληπιτήρια, μονάχα τους οργανωτές, το οποίο αναπτύσσουν έναν επικίνδυνο εθνικισμό. Εμείς θέλουμε να αποκαλύψουμε ότι κοινός αίτιος και ένοχος για όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι άλλος παρά το ΝΑΤΟ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θέλουν μέσα στους τεράστιους ανταγωνισμούς που έχουν και κυρίως για την ενέργεια και για νέες αγορές με τη Ρωσία και με την Κίνα, ιδιαίτερα στη Βαλκανική, να ελέγξουν την Βαλκανική, τις διόδους της ενέργειας, τις πηγές της ενέργειας που φαίνεται ότι βρίσκονται και στο χώρο μας. Γι' αυτό και η βιασύνη για ένταξη του κράτους των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, το οποίο βεβαίως το μοναδικό πρόβλημα δεν είναι η ονομασία. Είναι αδιέξοδο και ως έναν βαθμό επικίνδυνο να επιμένεις μόνο στο ζήτημα του ονόματος, καθώς ακόμη και αν λυθεί αυτό το όνομα, τίποτα δεν λέει ότι θα λυθούν οι αλυτρωτισμοί, οι οποίοι εμπεριέχονται μέσα στο σύνταγμα αυτής της χώρας, όταν μάλιστα αυτή η χώρα στην πραγματικότητα θα αποτελέσει ένα προτεκτοράτο, το οποίο με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επίσης τρέχει για να το αγκαλιάσει στους κόλπους της, ένα αποτεκτοράτο το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή θα παίζει παιχνίδια διανομής δύναμης μεγάλων παικτών στην περιοχή μας. Γι' αυτό λοιπόν το ΚΚΕ λέει ότι αφενός με για το θέμα των Σκοπίων το πρώτο ζήτημα είναι η αλλαγή του συντάγματος και αφαίρεση κάθε αλυτρωτισμό από αυτό, η εγγύηση των συνόρων, αλλά και βέβαια λέει ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της χώρας σε τίποτα δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Όπως δεν την εξασφάλισε η συμμετοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ με τα προβλήματα που έχουμε στο Αιγαίο, όπως δεν εξασφάλισε την Κύπρο από την εισβολή και την κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων που ακόμη συνεχίζεται και οδηγείται από τις λύσεις του ΟΗΕ σε μια διχοτομική λύση. Άρα λοιπόν, επειδή οι δύο πλευρές πάνω στο ζήτημα των Σκοπίων και οι μεν κοσμοπολίτικοι, όπως ονομάζουμε τις κυβέρνησες και άλλων κομμάτων, αλλά και οι εθνικιστικοί των συλλαλητηρίων, κουβέντα δεν κάνουν για αυτόν τον ρόλο του ΝΑΤΟ, τον επικίνδυνο ρόλο του ΝΑΤΟ, όπως το γνωρίσαμε και στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και γενικότερα στην περιοχή. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ο λαός πρέπει να διακρίνει την αιτία, να διακρίνει τον ένοχο και εκεί να στρέψει τα βέλη της πάλης του. Γι' αυτό άλλωστε το ΚΚΕ τις επόμενες μέρες πηγαίνει σε μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα που πρέπει να πάρει επάνω το λαός, όπως παίρνει και το ζήτημα της καθημερινής πάλης για τη δουλειά, για το μεροκάματο, για τη συλλογική σύμβαση, για την υγεία, που χτυπιέται από αυτή την πολιτική, έτσι να πάρει και τα ζητήματα της εθνικής μας κυριαρχίας, των δικαίων της χώρας μας και της μη εμπλοκής σε σχεδιασμούς που δεν αφορούν τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά αφορούν τα μεγάλα συμφέροντα των μονοπωλίων, των πολυεθνικών, που καλύπτουν τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.